μεταξύ μας. Και καλή επιτυχία και στα νέα καθήκοντα του κ. Μήλου. Εγώ δεν σας κρύβω, κυρία Κράτσα, ότι αν εσείς προβληματιστήκατε, που είπατε μία φορά, εγώ αγχώθηκα. Γιατί 8 στις 10 κουβέντες είχαν αναφορά στο Δήμο Λευκάδας. Και αγχώθηκα περισσότερο στο άκουσμα για το καμπανάκι, τα προσδημοπράτηση έργα μέχρι τον 6ο του 20. Είμαι σίγουρος ότι γνωρίζετε, και ο κύριος σας πει ότι ακόμα καλύτερα, ότι για να φτάσει ένα έργο να δημοπρατηθεί, έχει μια μικρή οδύσσια. Δεν είναι όπως νομίζουν οι περισσότεροι να ενταχθεί το έργο και καθαρίσαμε, ξεπερδέψαμε. Έχει πάρα πολλά στάδια, τα οποία κάποια βαρύνουν τις υπηρεσίες του φορέα υλοποίησης, κατά κύριο λόγο εδώ τώρα στην σημερινή μας συζήτηση του Δήμου Λευκάδας, αλλά και όχι μόνο. Θα ανατωθεί στην πορεία, θα γίνω πιο συγκεκριμένος. Θα συμφωνήσω ότι το σημαντικότερο όλων είναι το ανθρώπινο δυναμικό. Θεωρώ ότι σε ένα μεγάλο βαθμό υπάρχει το ανθρώπινο δυναμικό το κατάλληλο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους, τους φιλόδοξους, τους οποίους έχουμε βάλει. Είναι δεδομένο ότι ο παράγοντας χρόνος είναι αδυσόπιτος, αλλά θα ήθελα να είχα ακούσει και από σας και από τον κύριο Ασπιώτη ποια είναι κατά την εκτίμησή σας τα αίτια υστέρησης της απορροφητικότητας του ΕΣΠΑ. Κάτι το οποίο δεν ελέγχθη. Θα πω εγώ λοιπόν ότι ένας βασικός παράγοντας είναι το θέμα της υποστελέχωσης. Αυτό διαπερνά όλο το δημόσιο τομέα. Άλλο περισσότερο, άλλο λιγότερο. Ένας δεύτερος παράγοντας είναι και η συνεργασία, το πνεύμα συνεργασίας, το οποίο δεν διακατέχει πάντα είτε μέσα στον ίδιο φορέα, εν προκειμένου του Δήμου Λευκάδας, ή ακόμη και το Δήμο Λευκάδας με την περιφερειακή διοίκηση, είτε με την διαχειριστική αρχή. Αυτό θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο επιλύεται. Επίσης, πολύ βασικός παράγοντας θα πω ότι είναι και το θέμα του κράτους, της πολιτείας. Τι εννοώ? Έγινε εκτενή αναφορά του κ. Ασπιώτη και θα τα πούμε και στην πορεία πιο εκτενέστερα για την καθυστέρηση στα πράσινα σημεία. Όλη η Ελλάδα υποφέρει από τα πράσινα σημεία, τουλάχιστον υποφέρει γιατί δεν τα δημοκρατεί, τουλάχιστον 8 μήνες μέχρι να ξεκαθαρίσει η ελληνική πολιτεία σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τις λεγόμενες ΙΓΟΣ, τις υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος, με τις κρατικές ενισχύσεις, να το πω λίγο διαφορετικά. Τουλάχιστον θα πω ότι σύμφωνα και με την τελευταία τοποθέτηση και του Υπουργού και του Γενικού Υπουργού Περιβάλλοντος, αλλά και του Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Αποβλήτων, των κυρίων Χατζηδάκη και Γραφάκου, έκανε ένα μικρό περιγμό ο κ. Ασπιώτης, έχει δημιουργηθεί και θα κάνουν χρήση όλοι οι δικαιούχοι μιας μπροσούρας πώς θα ξεπεραστεί το πρόβλημα αυτό. Μας καθυστέρησε όμως 8 μήνες. Ξέρετε πολύ καλά ότι βιώσαμε και βιώνουμε και μία επίσκεψη, θα το επιβεβαίωνε, στο έπακρο, στον εντός εισαγωγικών αποκαταστημένο Χαδά, ότι είναι προς δημοπράτηση, έχει δημοπρατηθεί, συγγνώμη, προς προσωρινό ανάδοχο η διαδικασία της κατασκευής του εργοστασίου στη Λευκάδα, της ΜΟΠΑΚ. Μέσω του Μητρώου, όπως προβλέπετε από τον 44-12, συγκροτείται μια επιτροπή μηχανικών. Δεν είναι του φορέα υλοποίησης, δεν μπορεί να είναι του Δήμου Λευκάδας, είναι της περιφέρειας, ο μεγαλύτερος αριθμός, είναι του ΤΑΣ. Έχει αναρωτηθεί κανείς αν αυτοί οι μηχανικοί έχουν όλη την καλή διάθεση? Εγώ είμαι σε καθημερινή επαφή και το βλέπω. Αν έχουν, για τα αντίστοιχα έργα μιλάω, δεν είμαι εστιάζομαι μόνο στο δικό μας, αν έχουν την επάρκεια και την εξειδίκευση να μπορέσουν να κάνουν αυτό ακριβώς που θέλουν, και σας το λέω κατηγορηματικά ότι θέλουν, να προβούν σε ένα σωστό πόρισμα, έτσι ώστε να μην έχουμε στην πορεία
θέματα ενστάσεων και μέχρι και ακυρώσεων του διαγωνισμού. Εδώ λοιπόν θα έπρεπε να έχει προβλέψει η πολιτεία τη διαδικασία ενός τεχνικού συμβούλου για τέτοια μεγάλα έργα. Και πιστέψτε με ότι μιλάω με πάρα πολλούς δημάρχους και όλοι αντιμετωπίζουν για μεγάλα έργα και εξειδικευμένα έργα το ίδιο πρόβλημα. Να έρθουμε λίγο και στα δικά μας. Πάλι θα κάνω αναφορά στην πορεία. Γιατί θέλω να έχουμε όλοι μας μια πλήρη εικόνα για ποιο λόγο καθυστερούν τα έργα. Έχει υποβάλει ο Δήμος Λευκάδας, η προηγούμενη διοίκηση, την όχι. Και κύριε Εκτενά, δεν κατάλαβα και με την όχι τι είπατε, ίσως θα πρέπει να το ξαναδείτε, γιατί έχει υποβληθεί από το Δήμο Λευκάδας η όχι της Λευκάδας, περιλαμβάνει και συμφωνούμε σε αυτό, αναφέρεται η κυρία Κράτσα σχετικά με την πράσινη και τη γαλάζια ανάπτυξη και βρίσκει σύμφωνη και τη νέα Δημοτική Αρχή. Έχει υποβληθεί ασχέτως πώς φτιάχτηκε αυτή η όχι, έχει υποβληθεί από τον Γενάρη του 19. Θα πω λοιπόν ότι και η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, αλλά και εγώ ως Δήμαρχος και η νέα Δημοτική Αρχή, ακόμη δεν έχουμε μία αξιολόγηση. Δεν σας λέω έγκριση, σας λέω μία αξιολόγηση αυτής της όχι. Και όλα αναρωτιούνται τα 24 εκατομμύρια και τα 24 εκατομμύρια και καθυστερεί ο Δήμαρχος και δεν με θέλω να καθυστερεί ο Δήμαρχος ή όχι. Σας λέω ζητήματα τα οποία είναι πραγματικά. Ειλικρινά, εγώ σας μιλάω, έχω μια εικόνα γιατί έχω μιλήσει ατύπως με τον κύριο Ασπιώτη και όχι μόνο, αλλά επισήμως δεν ξέρω πώς να πορευτώ. Πρόκειται να εγκριθεί ή όχι αυτή. Πρόκειται να μην εγκριθεί. Πρέπει να ξεκινήσω από την αρχή. Δεν έχω την αξιολόγησή της. Μια μικρή διατροπή, Δήμαρχε. Δεν μας το γνωρίσατε πάλι σε αυτό. Αυτό είναι ψηφισμένο, κύριε Εκτενά, από το Γενάρη, από το Δεκέμβρη του 2018 και έχει υποβληθεί η όχι Λευκάδας και στη διάθεσή σας όλο το έντυπο αυτό. Όλο αυτό είναι η όχι της Λευκάδας. Δεν στέκομαι όμως αυτό. Αυτό είναι πιο πολύ προς την διαχειριστική για να ξέρουμε πώς να πορευτούμε. Επιγραμματικά, για να μην καταχραστώ του χρόνου, ανέφερα κάποια από τα αίτια τα οποία οδηγούν στις καθυστερήσεις. Θα ήθελα τώρα, κύριε Ασπιώτη, να κάνουμε μια αντιπαραβολή, γιατί πρέπει να είμαστε, και νομίζω ότι είμαστε, πρακτικοί άνθρωποι. Εντάξει, δεν θέλω να μιλάμε για τη Δημοτική Αρχή, αλλά έχουμε σηκώσει μανίκια και προσπαθούμε να τρέξουμε όσο μπορούμε, γιατί υπήρχαν έργα ενταγμένα, είναι αλήθεια αυτά, και με μια σχετική ωριμότητα, αλλά και αντιλαμβανόμενη και την πίεση του χρόνου, αλλά και την υλοποίηση αυτών των έργων, έχουν γίνει κάποια βήματα τα οποία θέλουν να ακουστούν. Αναβάθμιση δεν είναι ακριβώς η ίδια η σειρά που έχετε στο πίνακα εκεί, οπότε θα τα βρείτε όμως. Αναβάθμιση των υποδομών διαχείρισης πόσιμου ύδατος Δήμου Λευκάδας 645.055. Χθες η Οικονομική Επιτροπή ΙΟΝ 55, αναβάθμιση υποδομών διαχείρισης πόσιμου ύδατος. Χθες η Οικονομική Επιτροπή ψήφισε την ημερομηνία δημοπράτησης 10 Δευτέρου του 20. Θα αφήσω τελευταίο τον κύριο Βέλη, γιατί είναι λίγο πονεμένη ιστορία. Ανάπλαση οικίας Ζαμπελίων για τη δημιουργία... Το πρώτο τι είναι αυτό, σε ποιο συγκεκριμένο πρέπει να γίνει. Το πρώτο. Με την ίδρυυση. Θα αναφερθούμε, κύριε... Ο προπολογισμός είναι 650.000. Ανάπλαση οικίας Ζαμπελίων για τη δημιουργία κέντρου γραμμάτων και τεχνών του Δήμου Λευκάδας. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι συμβασιοποιήθηκε, ήταν απολύτως όριμο από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Θα πω ότι εγκρίθηκε ο πρώτος λογαριασμός και απεστάλλει ορθή επανάληψη σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της κυρίας Σαρή. Έχουμε προχωρήσει λοιπόν και σε αυτό. Ανάπτυξη και λειτουργία εκθεοτροφικού οικοτουριστικού πάρκου στο μικρό εκθεοτροφείο Λευκάδας. Εδώ όντως υπήρχε μια καθυστέρηση από τη μεριά του Δήμου. Είναι θέμα ημερών να γίνει η ειδική οικολογική αξιολόγηση και η έκδοση των ΠΠΔΕΛΤΑ και στη συνέχεια να κατατεθούν τα τέφη δημοπράτησης. Εδώ αναγνωρίζουμε την ευθύνη του Δήμου Λευκάδας, ανεξαρτήτου ποιος είναι ο Δήμαρχος ή η Δημοτική Αρχή. Το επόμενο έργο
Αντικατάσταση κεντρικών αγωγών ίδρυυσης οδού αναπαύσεως περιοχής Αγίας Μαρίνας, Αγίου Ιωάννη και οδός Βορών. Συμβασιοποιήθηκε στις 38, όπως είπατε, πληρώθηκε ήδη ο πρώτος λογαριασμός και πρόκειται να υποβληθεί τις επόμενες μέρες έτοιμα κατανομής και για δεύτερο λογαριασμό. Ασφαλτόστρωση αγροτικών οδών Δημοτικής Ενότητας Απολωνίων. Συμβασιοποιήθηκε πριν από περίπου ένα μήνα, 13/11/19. Έχουμε συμβασιοποίηση. Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Λευκάδας. Προϋπολογισμός 300.000. Έγινε συμβασιοποίηση στις 30/10 με προϋπολογισμό 207.000 και υποβλήθηκε μάλιστα και το αίτημα της πρώτης πληρωμής. Για το κοινωνικό παντοπολείο τα είπα την εξέλιξη. Για τις δράσεις για τη διαχείριση βιοαποβλήτων που σταθήκατε και ανακτήρωση μοναστικών αποβλήτων στο Δήμο Λευκάδας, ενός εκατομμυρίου 248.000. Το κύριο αντικείμενο αυτού του έργου ήταν τα πράσινα σημεία που έκανα εκτενή αναφορά. Θέλω να πιστεύω, σύμφωνα και με αυτά τα οποία υπόθεσα να σας λέω πριν από 3-4 μέρες στη ειδική συνεδρίαση, συνέλευση μάλλον των φορέων διαχείρισης, ότι θα προχωρήσουν, θα ξεκολλήσουν. Εδώ βέβαια, θα μου επιτρέψετε να κάνω και μία αναφορά, δεν γνωρίζω κατά πόσο είσαστε ενήμεροι, καθότι οι αποδέκτες είναι προς τους δημάρχους της Περιφέρειας Ιωνίων Δύσων, κυρία Κράτσα, είναι από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και από τη Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, τον κύριο Γραφάκο, όπου αξίζει τον κόπο να το διαβάσω, είναι πολύ σημαντικό, αφορά τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων που στα 3-4 νησιά είναι το κύριο πρόβλημα. Άνοιξε την Παρασκευή 12/12 δράση ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων στα νησιά, και ακούσατε το και εσείς κύριε Δάγλα, και μικρούς απομακρυσμένους οικισμούς. Μέσω της εν λόγω πρόσκλησης χρηματοδοτούνται οι ακόλουθες δράσεις. Δημιουργία μονάδων ανάκτησης προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων ή και υπολειμματικών συμμίκτων αστικών αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και εγκατάστασης όλου του απαραίτητου εξοπλισμού και βοηθητικών εγκαταστάσεων για τη λειτουργία τους. Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση. Δημιουργία χώρων υγειονομικής σταθής υπολειμμάτων. Συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και εγκατάστασης όλου του απαραίτητου εξοπλισμού και βοηθητικών εγκαταστάσεων για τη λειτουργία τους. Αυτό θα απασχολήσει το Δημοτικό Συμβούλιο στην πορεία. Δημιουργία σταθμών μεταφόρτωσης συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και εγκατάστασης όλου του απαραίτητου εξοπλισμού και σημειωτέων και βοηθητικών εγκαταστάσεων για τη λειτουργία του. Εργασίες αρχαιολογίες όπου χρειάζεται για τις αρχαιότητες, συνδέσεις με δίκτυα ΟΚΟ, την Ωφέλεια, και ένα πολύ σημαντικό, απόκτηση εδαφικών εκτάσεων που σχετίζονται άμεσα με τα παραπάνω έργα, ακόμη και τις εκτάσεις. Αυτό, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι 30/12/20, δηλαδή σε ένα χρόνο από τώρα. Καταλαβαίνετε ότι μπορεί να περιορίζει την δυνατότητα απορρόφησης κάποιων οικονομιλίων στο συγκεκριμένο θέμα. Από την άλλη μεριά είναι ένα έξτρα βοήθημα προς τους Δήμους. Είμαστε στις συνέντευξεις με το ΙΜΕΠΑΡΑ, όλες τις χώρες. Έχει ένα δύσκολο που έχει 900 εκατομμύρια, είναι αλήθεια. Συνεργαστούμε. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Αλλά θέλουμε τις προτάσεις τώρα το θέμα. Σήμερα είναι να στείλουμε το μήνυμα ότι χρειάζεται ανασκούμπομα κινητοποίηση για τις προτάσεις, διότι ενυπνώσει θέματα ή αυτά είναι πάνε χαμένα. Σωστά. Μένοντας λίγο ακόμα στη διαχείριση των διαποβλήτων, έχει υποβληθεί πρόταση προς το ΙΜΕΠΕΡΑ για δημιουργία μονάδας βιοαποβλήτων και ουσιαστικά είναι παραπομπή προς την περιφέρεια. Οπότε, να το αναμένετε. Συνεχίζουμε στο επόμενο έργο, ενίσχυση ίδρυυσης νήσων Καλάμου, Καστούμι, υποθαλάσσιο αγωγό. Εδώ θα πω ότι είχαμε εξέλιξη, ετηθήκαμε κατανομής και για δεύτερο λογαριασμό. Για το χιτά του Δήμου Μεγαλησίου θα κάνω μια επισήμανση. Έχετε πολλή δουλειά να κάνετε, κύριε Δάγλα, όπως σας είχα πει και την προηγούμενη φορά, για να μπορέσει η κυρία
Περιφερειάρχης και Χειριστιάρχη να το εντάξει, δουλειά προετοιμασίας. Ο Κιτά είναι ενταγμένος δήμαρχε για το ΣΜΑ. Για το ΣΜΑ. Εφαρμογή. Το ΣΜΑ που τελειώνει τώρα, τα... εμείς ο Δημήτρης με την κυρία Γιωργάκη, τελειώνει τώρα η προκήρυξη. Λοιπόν, εφαρμογή μέτρων βέλτιστης διαχείρισης υδάτων Δήμου Λευκάδας. Προϋπολογισμός 414.000. Επίκειται έτοιμα προέγγισης δημοκράτησης. Το νοσοκομείο, το μέτρο που αφορούσε το Δήμο Λευκάδας, δεν έχει κάποια εκκρεμότητα. Το κέντρο κοινότητας, όπως είπατε, είναι σε εξέλιξη. Τρισδιάστατος τουριστικός οδηγός προβολής και ανάπτυξης και πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς του Δήμου Λευκάδας, ύψους περίπου 300.000. Ήδη θα πω ότι στάλθησαν τα τεύχη δημοπράτησης για προέγκριση στην διαχειριστική αρχή, στον κύριο Λογιάννη, σωστά, και αναμένουμε αυτή την προέγκριση, να το πούμε, για να προχωρήσουμε, γιατί είναι ένα έργο το οποίο μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Έχουμε συνδέσει και άλλα πολλά πράγματα. Και καταλήγουμε σε αυτά τα έργα τα οποία είναι ενταγμένα στο αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών. Έχουμε κάνει επανειλημμένες συσκέψεις με τους εκλεκτούς συναδέλφους με την ευρία έννοια της διαχειριστικής στη Λευκάδα. Έχουμε βάλει ένα σφιχτόχρονο διάγραμμα, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι κι εσείς πρέπει, εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών, να βελτιώσετε και πρέπει να συνδράμουμε κι εμείς αυτό στους δείκτες της απορρόφησης. Νομίζω ότι είναι της τάξης των 2 εκατομμυρίων το υπόλοιπο, αν θυμάμαι καλά, λίγο κάτω. Okay. Έχουν προκύψει 3 ζητήματα ως υποέργα. Δεν μιλάω για την γιατί είναι και πολλοί κόσμος εδώ και πρόεδροι κοινοτήτων που έχουν. Δεν μιλάω για τη ράμπα της πρόσθεσης στο Λευκάδα Μπόκ, αυτό είναι ένα ξεχωριστό υποέργο. Μιλάω για 3 ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα είπατε ουσιαστικά, κύριε Αστούτη, για τον δρόμο που θα βοηθήσει στη διασύνδεση του αγκυροβολίου αυτού καθεαυτού με τον επαρχιακό δρόμο, αλλά και τη λειτουργία της του οικισμού της Βασιλικής. Το δεύτερο είναι η βελτίωση, αν μου επιτρέπετε ο όρος, των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, ένα κονδύλι ύψους 300.000 που κοιτάζουμε να δούμε πώς μπορούμε να το χειριστούμε. Και το τρίτο είναι μια διαμόρφωση μέσα στο χώρο του αγκυροβολίου για την καλύτερη λειτουργία του. Δεν σας κρύβω ότι αυτό το έργο είναι αυτό το οποίο με έχει αγχώσει πιο πολύ και εμένα. Γιατί γνωρίζουμε περισσότερο ότι είναι ένα έργο facing, έρχεται από την προηγούμενη διαχειριστική αρχή, καταλαβαίνουμε και τις πιέσεις τις οποίες ασκούνται σε εσάς, δεχόμαστε και την πίεση της τοπικής κοινότητας και όχι μόνο, γιατί είναι ένα έργο διασύνδεσης και των Ιωνίων Μίσων, και έχουμε βάλει ένα χρονοδιάγραμμα εβδομάδα-εβδομάδα να το παρακολουθούμε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να το κλείσουμε. Προχθές, θα πω, εγκρίναμε τη 10η παράταση μέχρι 31 Τρίτου και ελπίζουμε να έρθει και η τελευταία. Αυτά όσον αφορά τα ενταγμένα έργα. Θα ήθελα να ακούσω, κύριε Ασπιώτη, και να κάνω και μία φιλική επισήμανση και στην κυρία Κράτσα που θα χρειαστούμε και τη βοήθειά της, όπως και στον κύριο Καλαδά, για το ένα από τα δύο έργα. Αφορά το θέατρο της Λευκάδας, που εκτιλήσεται ένα θέατρο παραλόγου, όπου κατά την άποψη όχι μόνο τη δική μου, αλλά και όλου του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως επίσης και όλων των Λευκαδίων, ενώ ακολουθήσαμε πιστά τα βήματα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας, βήμα-βήμα, τρέξαμε πάρα πολύ, φτιάξαμε ένα φάκελο και εγώ δεν ξέρω με πόσες εγκρίσεις και αποφάσεις, έχουμε τις διαβεβαιώσεις, όχι είχαμε, έχουμε τις διαβεβαιώσεις από την πολιτεία με τον αρμόδιο υπουργό ότι θα υπογράψει την παραχώρηση του χώρου, ο οποίος χώρος, χωρίς να θέλω να δώσω λεπτομέρειες,
Ουσιαστικά ο Δήμος Λευκάδας για να νομοποιήσει ένα κτίριο έδωσε τα δικαιώματα στην κλιματική υπηρεσία. Υπάρχει ειδικό ρημοτομικό σχέδιο που αναφέρει ότι ο χώρος αυτός μπορεί να αξιοποιηθεί μόνο για την ανέργεση του θεάτρου της Λευκάδας από το Δήμο Λευκάδας. Ξέρουμε ότι η προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή έβγαλε ειδική πρόσκληση για το θέατρο, ασχέτως αν προφανώς δεν ονοματίστηκε Ιόν 84 νομίζω, ή 84. Ο κύριος Ασπιώτης στην παράκληση για να μπορέσουμε να εντάξουμε και το ανοιχτό θέατρο, ένα έργο ύψους, συνοδό έργο, κοντά στα 700 χιλιάρικα, ασμένως το αποδέχτηκε. Πλην όμως, έχουμε 18-17 Δεκέμβρη, οι προθεσμίες, και τον ευχαριστώ γι' αυτό είπα ότι έχουμε αναπτύξει μια πολύ καλή επικοινωνία, ατύπως μας έχουν δοθεί αυτοί οι δύο μήνες, γιατί υποβάλαμε το αίτημα, 31 Δεκάτου εμπρόθεσμα, μας λείπει το χαρτί αυτό της παραχώρησης, οπότε και απευθυνόμενος στον κύριο Βουλευτή, αλλά και απευθυνόμενος και σε εσάς, κυρία Κράτσα, πρέπει να γίνει. Εγώ είμαι αποφασισμένος και δεν είμαι, ο κόσμος Λευκάδας το ξέρει, ότι είμαι μετριοπαθής άνθρωπος, ακόμα και για ακτιβίστικες ενέργειες, δηλαδή σκοπεύω να προβώ μέχρι να πάρουμε αυτό το χαρτί. Είναι κάτι το οποίο είναι καθολικό αίτημα του Δήμου της Λευκάδας και δεν πρέπει να χαθεί. Υπάρχουν τα χρήματα στην περιφέρεια, έχουν επικαιροποιηθεί σχεδόν το σύνολο των μελετών, υπάρχουν διαβεβαιώσεις, πρέπει να πάρουμε το χαρτί αυτό. Και θα ήθελα έτσι να το δείτε κι εσείς από την πολύ υψηλή θεσμική ιδιότητα την οποία έχετε, να μπορέσουμε όλοι μαζί να το καταφέρουμε. Το δεύτερο έργο το οποίο υποβάλαμε ήταν για την αστική ανάπλαση ενός μέρους της εισόδου της πόλης, ποσού 2,5 εκατομμυρίων, 2,210 το δίκτυο, μικρό δίκτυο ποδηλατόδρομο και κοινόχρηστο των ποδηλάτων. Θα ήθελα να, έτσι, αν είσαστε σε θέση, να έχω μία εικόνα. Επειδή καταλαβαίνω ότι μακρηγόρησα, αλλά σας είπα και πάλι, ό,τι κι αν γινόταν, ό,τι κι αν λεγόταν μάλλον, κατέληγε στο Δήμο Λευκάδας. Εκείνο το οποίο εγώ θα ήθελα, κύριε Ασπιώτη, το έχουμε κουβεντιάσει, μπορεί ο Δήμος Λευκάδας να έχει έναν αρκετά ικανοποιητικό αριθμό μηχανικών μαζί με την κολοδομία, μαζί και με τους ειδικούς συμβούλους τους δικούς μου, αλλά θα ήθελα, αναφέρθηκε και λίγο από τον κύριο Δάγλα, σε εξιζητημένα έργα, παραδείγματος χάρη η ΟΧΕ, να μπορεί να υπάρχει η δυνατότητα από τη μεριά της διαχειριστικής να συνδράμει την προσπάθεια με μια τεχνική βοήθεια. Έτσι, δηλαδή, ξέρω ότι πάρα πολλοί δήμαρχοι το θέτουν αυτό σε όλα τα φόρα και στο δίκτυο μικρών νησιών. Εγώ θα πω ότι και επενδύει για τα μικρά νησιά, κοιτάζει και αυτή την κατεύθυνση. Είναι μια αναγκαιότητα, κύριε Κράτσα. Πρέπει η πολιτεία στο σύνολό της να το δει αυτό το θέμα, ειδικά για τους πιο μικρούς δήμους. Όσο αφορά το Δήμο Λευκάδας, εγώ δεν λέω για έργα τα οποία μπορεί και η υπηρεσία δικιά μου να τα κάνει, αλλά έργα όπως όχι, θέλουμε κι εμείς την εξειδίκευση στην υποστήριξη αυτή. Τώρα, είπαμε για το τι συμβαίνει και για το τι ισχύει μέχρι τώρα που μιλάμε. Δεν θα μιλήσω καθόλου για το 2021-2027, θα μας δοθεί δυνατότητα, είμαι σίγουρος, και σε επόμενες συναντήσεις και στο αναπτυξιακό συνέδριο, και καλά κάνετε και το αναφέρετε, δεν το γνωρίζαμε, να προετοιμαστούμε εκεί, στο βαθμό που θα μας δοθεί η δυνατότητα, για το υπόλοιπο του 2014-2020. Έχουμε όριμη μελέτη, η οποία σχεδόν έχει εκτεροποιηθεί, τηλεμετρίας, ύψους 3.200.000. Έχουμε ολοκληρωμένη μελέτη, είναι ένα καθολικό αίτημα και αυτό, της δημιουργίας δικτύου αποχέτευσης Λουκιάνας Λυριάς, του ανατολικού άξονα, που είναι από τους πλέον τουριστικούς. Εγκεκριμένη μελέτη ύψους 4,5 εκατομμυρίων ευρώ. Βάζουμε πάρα πολύ ψηλά στην ιεράρχηση τη δική μας.
Τώρα, είναι και μια σειρά μικρότερων έργων. Δεν ξέρω αν, κυρία Σπιώτη, έχει νόημα να τα πω τώρα ή να επανέλθω με ένα υπόμνημα. Καλύτερα το δεύτερο. Πιστεύω και εγώ ότι, γιατί βλέπω τώρα άλλες. Θα πω για το φιλότιμο, θα μείνω στο τέλος. Αντικατάσταση κάποιων αγωγών, κάποια αντιπλημμυρικά, οδοπία, δηλαδή γενικά έργα, τα οποία είναι κάποιες αναπλάσεις. Θα ήθελα να ακούσω ξανά από εσάς, που το είχα ακούσει στην Κέρκυρα, ότι οι αναπλάσεις και η ίδρυυση είναι από αυτά τα οποία πολύ εύκολα τα εντάσσετε, αν είναι έτσι όπως έχω καταχωρήσει εγώ στο μυαλό μου. Και κλείνω με 4 έργα. Τα 2 αφορούν το λιμενικό ταμείο και τα 2 αφορούν το φιλόδημο. Το ένα είναι ο απαγωγός λιμάτων της μονάδας επεξεργασίας λιμάτων του βιολογικού μας, με λίγα λόγια, στο ανοιχτό Ιόνιο και επισκευή του, ύψους 4.200.000 ευρώ. Αυτό έχει υποβληθεί στο φιλόδημο, δεν έχει ενταχθεί. Και κάνω μια μικρή παρένθεση, αγχώθηκα περισσότερο, ειδικά με την ανακοίνωση του Υπουργού Εσωτερικών, ότι ο φιλόδημος ένα τάγκο καταργείται, που αυτή ήταν η έκφραση, αλλά μέχρι να δούμε πώς θα οριστικοποιηθεί, και ότι πολλά ή αν όχι τα περισσότερα από τα έργα αυτά θα περάσουν στο ΕΣΠΑ, που σημαίνει και για εσάς, αλλά και για μας, ακόμα περισσότερη δουλειά. Το ένα έργο λοιπόν είναι ο απαγωγός λιμάτων της μονάδας επεξεργασίας 4200 και το δεύτερο έργο το οποίο έχει υποβληθεί είναι στο φιλόδημο 2 αυτό, αλλά είναι ο περιφερειακός των Βαρδανίων, είναι περιφερειακός της πόλης της Λευκάδας, έτσι να το πω απλά. Έχει υποβληθεί ένα τμήμα του που περιλαμβάνει και όμβρια μέσα, που έχουμε διάφορα πλημμυρικά φαινόμενα, θα πω εκεί. Μπορεί να μην είναι πολύ πολύ μεγάλης έντασης, αλλά υπάρχουν, ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ. Έχουμε κάνει αναφορά και το συζητάμε το θέμα με την κυρία Σαρή για την διάβρωση των ακτών του Αϊγιάννη, όπου έχει υπαρθεί, αναφέρθηκε από τον κύριο Χτενά, αλλά έχει πάρθει απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο και σε ένα βαθμό των τευχών δημοπράτησης. Ξέρουμε ότι δεν είναι πολύ όριμο το έργο αυτό ακόμη, υπό την έννοια των περιβαλλοντολογικών μελετών. Είναι κάτι όμως το οποίο και αυτό είναι πάρα πολύ ψηλά στην ατζέντα μας, ειδικά γνωρίζοντας ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση πόσο μεγάλη σημασία δίνει στα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής και των διαβρώσεων των ακτών. Δηλαδή, όπως φεύγετε, αν πείτε στον οδηγό σας να σας πάρει από εκεί, θα καταλάβετε ότι ο δρόμος κρατιέται από κάτι μεγάλα βράχια. Έτσι, ο δρόμος έχει εξαφανιστεί παραλία όλη και με τα χίλια ζώνια κρατιέται ο δρόμος. Και επίσης, ένα έργο που είναι και αυτό λιμενικό, το έφερε ο Σπύρος ο Καρβούνης, ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, για την επέκταση κρυπηδωμάτων του λιμένου Λευκάδας 7C. Σας λέω και την κατηγορία του, ύψους 5,5 εκατομμυρίων ευρώ. Θα μπορούσε να... Πώς? Μια συμπλήρωση. Ναι. Είναι ένα έργο όριμο. Είστε εσείς ο κύριος Καρβούνης. Και εγώ χαίρομαι και σας καλωσορίζω και εγώ που ήρθατε. Είναι ένα έργο όριμο. Έχουμε ξεκινήσει τώρα την επικαιροποίηση των τευχών δημοπράτησης και ενδεχομένως, επειδή έχει λήξει, να χρειαστεί να επικαιροποιηθεί και η μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων. Κατά τα άλλα, είναι εντελώς όριμη και θα είναι ένα μεγάλο, έτσι, μια μεγάλη επόμενη για το λιμάνι της Λευκάδας. Δηλαδή, μπορεί να μπει άμεσα και στο πρόγραμμα 14-20. Δεν θέλω να καταχρηστώ του χρόνου. Κλείνω εδώ. Καταλαβαίνετε ότι η μεγάλη ευθύνη πέφτει στις πλάτες μας, γι' αυτό ακριβώς και θέλουμε μια πάρα πάρα πολύ καλή συνεργασία και την βοήθεια στο μέτρο του εφικτού και πιστεύω ότι όσο και αν είναι πιεστικός ο χρόνος, ότι θα μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους μας, γιατί είναι κοινή, έτσι, δεν είναι ωφέλεια των δημοτών της περιφέρειας Ιωνίου Ίσου.